εξέτασή του από εκεί και πέρα. Εάν θα μείνει μία μέρα ή δύο μέρες μέσα στο νοσοκομείο, θα αποφασιστεί από τους γιατρούς. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, διότι υπήρξε η αίσθηση ότι θα παραμείνει στο σπίτι του το. Όχι. Είναι σαφές. Από τη στιγμή στην οποία υπήρξε το κρούσμα, με την έννοια και έτσι και τη πρώτη εξέταση, ο ασθενής οδεύει προς το νοσοκομείο. Αμέσως. Και με τις ειδικές προδιαγραφές όπως προβλέπεται με το ασθενοφόρο και θα παραμείνει όπως προβλέπεται μέσα στον θάλαμο που προβλέπεται. Αυτή την ώρα είναι στο σπίτι του με λίγα λόγια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οδεύει προς το νοσοκομείο. Μάλιστα. Το πιθανότερο να έχει ήταν δηλαδή για δύο ημέρες. Για δύο ημέρες πάντως ήταν εκτός νοσηλευτικής. Ήταν στο σπίτι του μέσα. Για δύο ημέρες ήταν στο σπίτι του. Άρα πρέπει να βρούμε και τα άτομα που ήταν σε επαφή μαζί του. Ακριβώς. Θα έχουν καταγραφεί. Αυτά όλα γίνονται από τη στιγμή που βγήκε θετικό το δείγμα. Από εκεί τη στιγμή και μετά ξεκινάει αυτή η διαδικασία που λέγεται η συνηλάτηση επαφών. Η συνηλάτηση όλων των ανθρώπων που το κατά τον Α ή Β τρόπο ήρθαν σε μια επαφή, οι οποίοι θα ερωτηθούν, θα παρακολουθηθούν και αν παρουσιάζουν κάποια προβλήματα θα εξεταστούν. Σας θα αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι οι συγγενείς. Θέμα προληπτικού εμβολιασμού. Θέμα προληπτικού εμβολιασμού των ανθρώπων. Δεν υπάρχει εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Εδώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ούτε καν το Ταμιφλού. Το Ταμιφλού είναι αντιϊκό φάρμακο. Το ένα είναι αντιϊκό, κύριε Παυλόπουλο, και το άλλο είναι εμβόλιο. Τα αντιϊκά δίδονται. Και στον ασθενή αυτά έχουν δοθεί ήδη από το πρωί τα αντιϊκά και στους συγγενείς του. Αλλά το θέμα του εμβολίου είναι θέμα παραγωγής από τα εργαστήρια όταν τυποποιηθεί ο ιός. Αυτή τη στιγμή, παγκόσμια, είναι στη φάση που προσπαθούν να τυποποιήσουν τον ιό, τον ΙΤΑ1 ή ΙΕΡΑ, γιατί ήταν νέος ιός. Και ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, όπως σήμερα μας ανακοίνωσαν, στις 25 Απριλίου. Μέχρι την ανθρωπότητα δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτός ο ιός, το ΙΤΑ1 ή ΙΕΡΑ. Τον ανεκάλυψαν τα ειδικά εργαστήρια αναφορά. Και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Καναδός είναι το εργαστήριο που τον εντόπισε. Τώρα, τα συμπτώματα ποια ήταν, κύριε Ευσταθίου? Κοινή γρήπη. Συμπτώματα κοινή γρήπη. Ένα πυρετό, ένα βήχα, μία δυσκατακοσία, ένα πονοκέφαλο, η κλασική γρήπη. Μόνο εργαστηριακά αποδεικνύεται αν είναι ΙΤΑ1 ή ΙΕΡΑ. Δηλαδή, ακριβώς. Μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος, να νομίζει ότι είναι μια απλή γρήπη. Όχι. Να μην μπερδευτεί κανένας και δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Καμία ανησυχία, διότι εδώ μιλάμε για μια γρήπη η οποία εξετάστηκε και η οποία μέσα στα πλαίσια της εξέτασης το δείγμα που ελήφθη βρέθηκε θετικό το πρώτο. Περιμένουμε και το δεύτερο. Ένα λεπτό, κύριε Ευσταθίου, γιατί έχουμε δήλωση του Υπουργού Υγείας. Θεώρησα σκόπιμο ότι μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας για το ζήτημα αυτό και δεδομένου ότι τις επόμενες ώρες θα βρίσκομαι σε συναντήσεις με ξένους ομολόγους μου και με τους υπευθύνους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να προβώ στην προκαταρκτική αυτή ενημερωσή σας, κάτι που επαναλαμβάνω ότι μένει να επιβεβαιωθεί. Έτυχε η καταρχήν αυτή πληροφορία να μας δοθεί τη στιγμή που η Παγκόσμια Κοινότητα με όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ εξετάζει το παγκόσμια σημασία αυτό το ζήτημα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλα τα προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ότι το ύποπτο περιστατικό βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και προστασία και κανένας απολύτως φόβος υπάρχει για τη δημόσια υγεία των πολιτών μας. Και βέβαια να ευχηθούμε να μην επαληθευτεί. Ακούσαμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας πριν από λίγα λεπτά στην Γενέβη. Ναι, Λεωνίδα. Έχω μια ερώτηση. Όταν ήρθε, η θερμική κάμερα δεν εντόπισε κάτι, δεν είχε παρουσιάσει πυρετό? Πολύ, πολύ σωστή ερώτηση, γιατί δεν είχε πυρετική κίνηση όταν ήρθε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Την έκανε την πυρετική κίνηση μία μέρα μετά. Ξέρουμε για άλλους επιβάτες της ίδιας πτήσης, εάν λέμε τώρα, μήπως. Θα μου επιτρέψετε, θα γίνει η συνηλάτηση όπως προβλέπετε. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Θα συνηλατηθούν και θα ερωτηθούν τα άτομα εκείνα τα οποία σε οποιονδήποτε τρόπο σας το είπα αρκετές φορές έχουν έρθει σε επαφή μαζί του. Τώρα, ναι. Πείτε μας κάτι, κύριε, διότι το λογικό είναι όσοι έχουν βρεθεί κοντά σε αυτόν τον νεαρό να ανησυχήσουν. Ναι. Τι πιθανότητες υπάρχουν? Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο να θα έχουν προσβληθεί και άλλα άτομα. Οι πιθανότητες αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται. Ξέρετε, καταρχάς δεν μεταδίδεται με τον αέρα, μεταδίδεται με τα σαγονίδια. Με την έννοια στο ότι είναι μια γρήπη, στην γρήπη, όταν βρεθείς κάπου σε ένα χώρο, υπάρχει πιθανότητα κλειστός χώρος και να είσαι με αρκετές ώρες με το άτομο αυτό και το άτομο το οποίο είναι σε μια απόσταση 1-2 μέτρων από τον ίδιο και να έχει βήξει και προς τα πάνω του ή να έχει υπάρξει κάποιο πτέρνισμα. Θα το λέω έτσι πολύ απλά τώρα με την έννοια της διαδικασίας της γρήπης. Και μου επιτρέπετε, διότι δεν είναι και επιστημονικά έτσι όπως το εκφράζω αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, να είναι κατανοητό από όλους. Να είναι κατανοητό από όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, οποιοδήποτε για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει οτιδήποτε, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το κέντρο επαφής μας, με το κελπνό, με τα τηλέφωνα τα οποία έχουμε δώσει, μέσα στα πλαίσια του ερωτήματος.
πλέον, αν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, ώστε να το εξηγήσουμε και να τον καθησυχάσουμε. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προς το παρόν, επειδή το συγκεκριμένο κρούσμα ακολούθησε όλη τη διαδικασία, ενημερώθηκε, εντοπίστηκε άμεσα, εξετάστηκε και περιορίστηκε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος προς το παρόν γύρω από αυτό το άτομο. Προληπτικά ωστόσο, τα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του θα πρέπει να πάρουν τα μυφλού. Θα εκτιμηθεί αυτό το πράγμα. Επειδή είναι στις οδηγίες που εσείς εκδώσατε ότι τα άτομα που έχουν έρθει σε επικοινωνία με τέτοια άτομα φορείς θα πρέπει να πάρουν τα μυφλού προληπτικά. Σωστά, κύριε Καλλιδόνη, αν δεν κάνω λάθος. Κύριος Καλλιδόνης, βεβαίως. Ναι, θα σας πω το εξής. Η εκτίμηση ποιος θα πάρει τα μυφλού ή όχι, στα πλαίσια της επαφής, γίνεται από την ειδική ομάδα των επιστημόνων και σίγουρα τα άτομα τα οποία ήταν άμεσα κοντά του θα καλυφθούν από αντιϊκά φάρμακα. Έχει δίκιο ο κύριος Καλλιδόνης. Κύριε Ευσταθίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε για τον Λέοντα Καλλιδόνη. Φαντάζομαι, κύριε Ευσταθίου, θα έχουμε διαρκή ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη του περιστατικού. Και αργότερα θα κάνει, πέραν του ανακοινωθέντος, αργά το βράδυ, κάνουμε ανακοίνωση για την πλήρη επιβεβαίωση, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα στον αέρα βρίσκεται το σχέδιο για τους ημιυπαίθριους χώρους, καθώς σκοντάφτει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κυβέρνηση υπολόγιζε να εισπράξει έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα τα αρμόδια υπουργεία αναζητούν φόρμουλα για να παρακάμψουν τα νομικά εμπόδια. Αθαίρετα κτίσματα όπως αυτό, αλλά και αυτό. Πρωτότυποι χώροι στάθμευσης όπως αυτός που βλέπετε, αλλά και αποθήκες σαν κι αυτή, που μετατράπηκε σε κατοικία μέσα σε μία νύχτα, έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Όμως η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα. Κορυφαίοι δικαστικοί παράγοντες τονίζουν ότι η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική. Ο τρόπος που το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύει αφορά το Σύνταγμα και τους νόμους δεν είναι δυνατόν να γίνεται σε βάρος της κοινωνίας και της πραγματικότητας της ίδιας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει ως αντισυνταγματική οποιαδήποτε νομιμοποίηση ημιυπαίθριων χώρων με την καταβολή προστίμου. Στην Ελλάδα γίνονται νόμοι και δυστυχώς μετά με διάφορες νομικές διαδικασίες, κυρίως με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, αναιρούνται. Όπου δεν εμποδίζει, είπαμε. Δεν ξέρω, στο χρήμα υποδομής ή αρμόδιοι, δεν ξέρω. Υπάρχουν αρμόδιοι. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και ΠΕΧΟΔΕ αναζητούν φόρμουλα για να παρακάψουν το πρόβλημα, ώστε με μικρά πρόστιμα να πείσουν τους ιδιοκτήτες να ενταχθούν στη ρύθμιση. Κάθε λύση που θα δοθεί για τους ημιυπαίθριους θα πρέπει να εξασφαλίζει τον πολίτη, τόσο από την υποδομική πλευρά, όσο από τη φορολογική, από τους δήμους και τις κοινότητες, όσο και από την νομοθεσία περί των συνειδιοκτητών της ίδιας πολυκατοικίας. Το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αφορά τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση του χώρου, κάτι που δεν φαίνεται να κατοχυρώνει πλήρως τους ιδιοκτήτες. Η ρύθμιση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διατυπωθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε οι πολίτες να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και με την ατελέσφορη λειτουργία του θεσμού της μεταφοράς τελεσίδωμησης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει το πρόστιμο για τους ημιυπαίθριους στο 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ενώ στο σενάριο αυτό προβλέπεται μείωση έως και 50% του προστίμου, εάν καταβληθεί εφάπαξ, ή εναλλακτικά δυνατότητα πληρωμής με 24 δόσεις. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 500.000 ιδιοκτήτες με κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Εάν επαληθευτούν οι έρευνες και μόνο ένας στους δύο προχωρήσει σε ρύθμιση για τον ημιυπαίθριο χώρο, τότε τα έσοδα του δημοσίου μπορεί να είναι πολύ λιγότερα από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογίζει αρχικά. Μπορεί να μπλέξει, να δώσει τα χρήματα τώρα και να είναι μετά μπλεγμένος, παράνομος. Ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή, ό,τι θέλουν μας κάνουν, περαστικά μας. Οι κατασκευαστές πάντως θεωρούν αναγκαία τη ρύθμιση για να τονωθεί η αγορά κινήτων. Εάν δεν λυθεί το θέμα της τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων χώρων και όλων των άλλων χώρων που έχουν αλλάξει χρήση μέσα στα κτίρια, δεν υπάρχει κινήτων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να παρουσιάσει τη ρύθμιση μόλις ανοίξει η Βουλή. Αυξήσεις φωτιά που φτάνουν το 30% αναμένονται στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων από τις αρχές Ιουνίου. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για το νέο χαράτσι, ενώ την ίδια ώρα στους δρόμους κυκλοφορούν περισσότερα από 500.000 ανασφάλιστα οχήματα. Καυτό προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς αναμένεται νέο κύμα αυξήσεων στα ασφάλιστρα που θα φτάνει και το 30%. Πολύ ψηλά ρε παιδί μου, πάρα πολύ ψηλά. Ήδη ήταν, τα ανεβάζουν κι άλλο. Είμαστε. Θα είναι μεγάλο το χαράζι, αλλά θα κυκλοφορούμε όμως, θα τα πληρώσουμε. Από το υστέρημα αυτό που μας έχει απομείνει. Η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες εξαιρούνται από την υποχρέωση να γνωστοποιούν τους τιμοκαταλόγους τους, άνοιξε παράθυρο για νέες ανεξέλεγκτες αυξήσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου. Μας έχει πάρει ο κατήφορος, λέει γενικός, λέει εκεί, να τα...
Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Θα αφήσουν τα αυτοκίνητα κόλληση ασφαλεία. Πώς θα γίνει. Ήδη οι ανατιμήσεις στο πρώτο τετράμινο του 2009 κυμαίνονται από 2 έως 17%, ενώ μετά την 1η Ιουνίου οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι θα φτάσουν το 30%. Το νέο αυτό χαράτσι οφείλεται και στην αύξηση των ορίων κάλυψης τα επόμενα χρόνια λόγω της προσαρμογής στα κοινοτικά δεδομένα. Από τις αρχές του έτους, πάρα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις των ασφαλίστρων τους. Από 1η έκτου θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω αυξήσεις, με αποτέλεσμα η συνολική αύξηση να φτάσει από 25 έως 30%. Κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας μας πολλαπλασιάζονται με αλματώδεις ρυθμούς. Εξίσου όμως αυξάνονται και τα ανασφάλιστα οχήματα, με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών να εκτιμά πως ο αριθμός τους ξεπερνά τις 500.000. Ο λόγος ένας και μοναδικός. Ακριβά είναι και τώρα. Τώρα πάλι πολύ ακριβά είναι. Ανάλογα το μισθό που παίρνεις είναι ακριβή. Η ακρίβεια λοιπόν αναγκάζει όλο ένα και περισσότερους οδηγούς να αφήνουν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητά τους ή να καθυστερούν την πληρωμή των ασφαλίστρων. Βλέπετε, οι ανάγκες της καθημερινότητας τρέχουν και στις περισσότερες των περιπτώσεων ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αντέχει περαιτέρω έξοδα. Για αυτές τις ζημιές που προκαλούν τα ανασφάλιστα οχήματα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι που πληρώνουμε τα ασφάλιστρα και ένα μέρος των ασφαλίστρων μας, που είναι το 5%, πηγαίνει στο επικουρικό κεφάλαιο και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο λοιπόν η ανηφόρα των τιμολογίων θα συνεχίζεται, τόσο θα πληθαίνουν και τα ανασφάλιστα οχήματα στους δρόμους, με τους οδηγούς να διαφορούν για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που εμπλακούν σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Σε γκέτο έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το παλιό εφετείο στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα τραυματίστηκε ένας ειδικός φρουρός που δέχθηκε επίθεση από 30 άτομα τα οποία βρίσκονταν στο κτίριο. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και, όπως λένε, δεν τολμούν να βγουν από τα σπίτια τους. Αυτό είναι το παλιό εφετείο στην οδό Σοκράτους. Ένας χώρος που έχει γίνει άβατο όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους αστυνομικούς. Ένα γκέτο στην καρδιά της Αθήνας, όπου τα ναρκωτικά, οι συμπλοκές και οι επιθέσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Τρέμω. Με άμα ανοίξει το πορτμπαγκάζι, έχω την καραμπίνα, επειδή πάει για κυνήγι. Τι είναι η λύση αυτή? Εγώ θα φέρω τον νόμο. Τα ξημερώματα ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν το περιπολικό στο οποίο επέβαινε δέχθηκε επίθεση με πέτρες και γυάλινα μπουκάλια από μια ομάδα 30 ατόμων που βρισκόταν στο παλιό εφετείο. Οι αστυνομικοί ήταν στο σημείο γιατί έψαχναν έναν άνδρα που λίγη ώρα νωρίτερα είχε ληστέψει έναν 22χρονο. Τη νύχτα 2-3 η ώρα πλακώνονται, μαχαιρώνονται, τσακώνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει άνθρωπος και να του πάρουν τσάντα. Δεν υπάρχει να περάσει αυτοκίνητο και να μην το ορμήσουν. Και είναι συμμορίες. Το παλιό εφετείο, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, έχει μετατραπεί σε άνδρο κακοποιών. Οι δεκάδες αλλοδαποί που ζουν και κοιμούνται στο χώρο αυτό πολλές φορές ληστεύουν τους ανυποψίαστους περαστικούς. Χθες το μια νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση από 2 άτομα. Φέγει το παιδί να έρθει στη δουλειά της. Μόλις ήταν εδώ με έναν το 52, απέναντι από το θέατρο ακριβώς. Ψαχτήκαν δύο μαύροι, τη βουλιάσαν, τη βάλανε κάτω, τη δαγκώσανε το χέρι, σκόψαν τα λυσίδα από το λαιμό και στην πήραν. Ζουν υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως λένε τα παιδιά τους, καθημερινά βλέπουν τους αλλοδαπούς να ετοιμάζουν στο πράβλιο χώρο του παλιού εφετείου τα σύνεργα του θανάτου για να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Πάρα πολύ δύσκολα εδώ με τα ναρκωτικά. Χάλια. Μια εικόνα. Μαρτύριο. Αρκετά είναι τα άτομα που κατέληξαν σε κάποιο νοσοκομείο όταν τους επιτέθηκαν κακοποιοί για να τους αρπάξουν τη τσάντα. Του κλέψανε 2.800 και τον δέρνανε 3 εδώ μπροστά στη Σαντοβριάννου, το χτυπάγανε δίκτυο και τον είχαν ρίξει κάτω. Το κτίριο του παλιού εφετείου είναι και εστία μόλυνσης. Όπως βλέπετε, οι περαστικοί αναγκάζονται να βάζουν το χέρι τους στο πρόσωπό τους για να ανεχθούν τη δυσοσμία. Είναι τραγική. Είμαστε μόνοι μας. Η Ελλάδα κοιμάται. Το εφετείο βρωμάει. Θα πάθω καμία ασθένεια. Οι προσπάθειες της αστυνομίας με ξαφνικές επιχειρήσεις σκούπα και εφόδους ώστε να ελέγξουν την κατάσταση μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό. Οι κάτοικοι και οι έμποροι της περιοχής ζητούν από την πολιτεία να λάβει πιο δραστικά μέτρα για να πάψουν να ζουν με το φόβο. Πρωτοφανής ληστεία έγινε στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης με θύμα μία 43χρονη. Κακοποιός την απείλησε με μαχαίρι μόλις βγήκε στον δρόμο για να πετάξει τα σκουπίδια. Στη συνέχεια με τη βία την οδήγησε στο σπίτι της, όπου της έκοψε τα μαλλιά για να την αναγκάσει να του παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Ούτε στο χειρότερο εφιάλτη της μπορούσε να φανταστεί ότι θα ζούσε στιγμές φρίκης στα χέρια ληστή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο οποίος της έκοψε τα μαλλιά προκειμένου να την αναγκάσει να του δώσει χρήματα. Πήγα να πετάξω στα σκουπίδια, εμφανίστηκε ο τύπος, μόλις με είδε τρόμαξε κι αυτός, με βγάζει το σκελέτο, με παίρνει μέσα στην τουαλέτα, αφού με ρίξει πρώτα μια μπουνιά και μετά άρχισε να με κουρεύει γιατί δεν έδινε εγώ χρήματα. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, κουρεμένη.
Χωρίς μαλλιά, τρομοκρατημένη. Η 43χρονη από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης έβγαινε από την πολυκατοικία για να πετάξει τα σκουπίδια, όταν ο δράστης την ευνηδίασε και την απείλησε με μαχαίρι. Την επιτέθηκε, την έβαλε μέσα στο σπίτι και τη ζήτησε τα λεφτά. Φορούσε γυαλιά μεγάλα, φορούσε ένα κρεμαστό με σφαίρα, φορούσε άρβυλα, φορούσε μια κουκούλα μεγάλη ρακέτα, την οποία ήταν κατεβασμένη μέχρι χαμηλά. Μέσα στο σπίτι ο άγνωστος άντρας άρπαξε ένα ψαλίδι που βρισκόταν στο πλυντήριο και άρχισε να κόβει τα μαλλιά της άτυχης γυναίκας, απειλώντας την πως θα της κάνει μεγαλύτερο κακό αν δεν του δώσει χρήματα. Γουλή, μια τούφα μ' άφησαν, όχι, με κόψανε. Ήταν ψυχανόμαλος ο άνθρωπος, λες και είχε ψυχολογικά πράγματα να πούμε. Επειδή δεν έδινε τα λεφτά και μετά λέει αφού δεν τα δίνεις τα λεφτά, θα τα βρω μόνος μου. Και τα βρήκε και κάτι λεφτά. Όπως λέει η 43χρονη, ευτυχώς δεν ήταν στο σπίτι το ανήλικο παιδί της, γιατί τότε η εξέλιξη μπορεί να ήταν ακόμη χειρότερη. Ευτυχώς δεν ήταν και το παιδί εκείνη τη στιγμή. Έλειπε. Ο δράστης είχε περίπου 900 ευρώ, τα οποία η άτυχη γυναίκα προόριζε για υποχρεώσεις, ενώ άρπαξε και ένα κόσμημα και τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και προσπαθεί να τον εντοπίσει και να το συλλάβει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε τις νέες αυξήσεις φωτιάς στα καύσιμα στην Αμόλυβδη. Θα δούμε και τα παρατράγουδα της Eurovision. Αίσθηση προκαλεί η ευνηδιαστική παρέτηση του Τζόνι Καλημέρη από την θέση του υπευθύνου συμβούλου για το διαγωνισμό. Χρειάζεστε κάποιον να σας στηρίζει καθημερινά. Έχετε την Alpha Bank. Αλφα επιχειρηματικά δάνεια. Επιχειρείς μαζί σου από την Alpha Bank. Τώρα το Smart Play έρχεται και στις οικογένειες μόνο από την Κοσμοτέ. Οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ Smart Play. Συνδυάστε τα κινητά της οικογένειας, Internet on the go, σταθερό νούμερο και κερδίστε και έκπτωση 20% σε κάθε πάγιο και δωρεάν ομιλία μεταξύ σας για πάντα. Το Milner Λευκό με 40% λιγότερα λιπαρά γεφυρώνει τις αξίες της ελληνικής τυροκομικής παράδοσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διατροφής. Παράγεται στην Ελλάδα από Έλληνες παραγωγούς και ελληνικό εγωπρόβιο γάλα με 40% λιγότερα λιπαρά. Milner. Πλούσια γεύση, λιγότερα λιπαρά. Μίλα μου για Milner. Ζητήστε το τώρα και από τον Μπάγκο των Τυριών. Τρία συλλεκτικά CD μαζί με το δίφωνο που κυκλοφορεί. Το τρίφωνο στο δίφωνο. Συμμετέχει ο Παντελής Θαλασσινός, Πετρολούκας Χαλκιάς, ο εμπνευσμένος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Quincy Jones, The New York Sessions. Δίφωνο στα περίπτερα. Ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά. Αχ. Κοίτα. 11 στη σειρά. Ομαδάρα. 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 Βραδιές γεμάτες αστέρια. Σαχτάρ Βέρντερ Βρέμης. Πάμε στοίχημα με τον μεγάλο τελικό στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου. Πω, κρίση. Διεθνής κρίση. Για αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για την άλλη όμως, εδώ είμαστε. Αποκλειστικά στον Κοτσόβολο. Αποκτήστε ό,τι θέλετε σε 60 δόσεις και πληρώστε μόνο τις 48. Γιατί τις 12 δόσεις σας τις κάνουμε δώρο. Προλάβετε, Κοτσόβολος. Το προσκλητήριο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Οι μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού στο TV Avanti. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Συλλεκτικό CD. 20 μεγάλες επιτυχίες. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Αυτή την Παρασκευή με το TV Avanti. Κουκούλες αυτοκινήτου. Ο κύριος που πας είναι εδώ. Κουκούλες αυτοκινήτου Otoplas. Otoplas. Πού αλλού να πας. Καθημερινά φέρνετε το μωρό σας σε επαφή με τη φύση. Το ίδιο και εμείς. Φρουτογευματάκια Nestlé. Φτιάχνονται από 100% φυσικά φρούτα. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ενώ δεν περιέχουν ζάχαρη, ώστε να είναι το μωρό
σας υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Φρουτογευματάκια Nestlé. Φυσικά για ένα καλύτερο αύριο. Η κόρη του Δημάρχου. Απρόβλεπτο. Διασκεδαστικό μυθιστόρημα του Ανδρέα Βιτάλη, που έγινε best seller σε όλη την Ευρώπη. Η κόρη του Δημάρχου. Επειδή δεν έχετε τέσσερα χέρια, ολοκληρωμένο σύστημα σιδερώματος Aroma Plus 4-1. Και πρέσα ατμού και ενσωματωμένο σίδερο ατμού και αυτόματα σιδερόστρα και με σύστημα ψεκασμού αρώματος στα ρούχα. Τώρα και με δώρο που φυσάει. Έναν κομψό ανεμιστήρα Singer με τηλεχειριστήριο. Aroma Plus 4-1 από τη Singer. Το καλοκαίρι σε θέλει κόμψη με Φίνα. Φίνα. Δεν υπάρχει κίτρινο τυρί με λιγότερα λιπαρά. Φίνα. Για να μη στερείσαι. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter. Ανεβαίνουν οι τη μάχη των ευρωεκλογών μετά και την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το διακύβευμα των εκλογών, η τακτική των κομμάτων και οι κινήσεις των αρχηγών. Σύσκεψη Καραμανλή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ακρίβεια και ενεργειακά. Περιοδία Παπανδρέου στο λιμάνι της Πάτρας για τους λαθρομετανάστες. Η ακτινογραφία των ευρωψηφοδελτίων των δύο μεγάλων κομμάτων. Οι εκπλήξεις, οι μουρμούρες στο παρασκήνιο και οι ισορροπίες που επιδίωξαν οι δύο αρχηγοί μέσα από τις λίστες. Οι δύο επικεφαλείς, Μαριέτα Γιαννάκου και Γιώργος Παπακοσταντίνου, μιλούν ζωντανά στο Alter και ανοίγουν την αυλαία της μονομαχίας τους 20 μέρες πριν στηθούν οι κάλπες. Βροχή ποινικών διώξεων από την εισαγγελία εφετών για το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Αντιμέτωποι με 6 κακουργήματα και 3 πλημελήματα οι 30 από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα του ανακριτή, ποιοι απαλλάσσονται, γιατί γνωστοί νομικοί μιλούν για ελιγμό που καθυστερεί τη διαδικασία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter στις 8 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο δελτίο που τα λέμε όλα και τα δείχνουμε όλα. Επιστρέφουμε και σε τραγωδία. Κατέληξε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο άνδρες μέσα σε σπίτι στη Νέα Ιωνία. Νεκρός είναι νεαρός Ρουμάνος που βρέθηκε χτυπημένος με μπαλτά, ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 60χρονος ο οποίος είναι τραυματισμένος στη γυλιά από μαχαίρι. Ανάστατοι γείτονες στην οδό Κάλβου 35 στη Νέα Ιωνία δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη στη μονοκατοικία τα ξημερώματα. Όλοι έχουν μείνει άφωνοι από το έγκλημα που έγινε. Σε ποιον τον νοικιάζεις, εντάξει. Ένας νεαρός Ρουμάνος, μόλις 21 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, έχοντας δεχτεί 5 χτυπήματα από μπαλτά στο στήθος και το λαιμό. Δίπλα του σοβαρά τραυματισμένος ήταν ένας άντρας 61 ετών με μια μαχαιριά στην κοιλιά. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι, ο νεαρός Ρουμάνος ήταν ήδη νεκρός. Η πτωνικοκύρα του 60χρονου έτρεξε στο σπίτι να δει τι συμβαίνει. Μέσα μου λένε πήγαινε από εκεί γιατί υπάρχει μέσα. Λέω τι έγινε, πέθανε. Όχι, μου λένε, άλλος είναι μέσα πεθαμένος. Ο 60χρονος είχε μετακομίσει μόλις τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή και δεν είχε κοινωνικές σχέσεις με γειτονές του. Είναι νικαραίοι καινούργοι αυτοί εδώ. Δεν είναι. Να είναι χρόνος και δεν είχαμε καμιά σχέση. Ο τραυματισμένος άντρας είχε μετακομίσει στην περιοχή και μένε μόνος του. Το τελευταίο δίμηνο άρχισε να φιλοξενεί συχνά τον νεαρό Ρουμάνο. Νοικιαστέ μου ήταν. Από το Σεπτέμβριο νοικιάσανε το διαμέρισμα κάτω. Μου είπε η κόρη του ότι θα παντρευτεί και πρέπει ο μπαμπάς μου να μείνει μόνος του. Εγώ για τον κύριο τον νοίκιασα το σπίτι, δεν τον νοίκιασα να και συγκάτοικο. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου. Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Δεν έχει όρια το θράσος των πορτοφολάδων, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Εκτός από πορτοφόλια όμως, αρπάζουν πια και τσάντες με τρόφιμα, την ώρα που οι καταναλωτές κάνουν ανυποψίαστη τα ψώνια τους. Πολλές φορές οι νοικοκυρές επιστρέφουν από τη λαϊκή αγορά και διαμαρτύρονται ότι δεν έμεινε ούτε ευρώ στην τσέπη τους. Τώρα, για να είναι σίγουρες ότι έχουν τουλάχιστον χρήματα, κοιτούν δεξιά και αριστερά για τις κινήσεις των αετονίχηδων. Με πήρανε πορτοφόλι, όπως βάδιζα, από πίσω μου το αρπάξαν και φύγαν. Βλέπουν. Εάν δεν έχεις τα μάτια στο 14, τελείωσε. Θα έρθεις και θα φύγεις για το σπίτι. Προσοχή λοιπόν στα πορτοφόλια σας. Οι επιτίδιοι καραδοκούν ανα πάσα στιγμή. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, περιμένουν μια λάθος κίνηση, η οποία είναι αρκετή για να αρπάξουν τη λία τους. Την παίρνει από πίσω, βλέπω το πορτοφόλι ότι έχει 50 ευρώ, ξέρω 30, τα παίρνει. Το πρόβλημα τους τελευταίους μήνες έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πολλές είναι οι περιπτώσεις κλοπής πορτοφολιών στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Μόλις οι καταναλωτές φτάσουν στον μπάγκο, εκεί έκπληκτοι διαπιστώνουν ότι το πορτοφόλι τους έχει κάνει φτερά. Οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται το συνωστισμό εδώ στις λαϊκές αγορές. Υποψήφια θύματά τους οι ηλικιωμένες γυναίκες από τις οποίες αρπάζουν τα πορτοφόλια. Είναι στενός ο δρόμος, οι πάγκοι από εδώ από εκεί. Και περνάνε όλοι με το πλευρό, δηλαδή ο ένας σκουντάει τον άλλον. Εκεί είναι επικίνδυνο. Ο ένας το παίρνει, το δίνει στον άλλον και άμα πιάσουμε αυτόν που πήρε το πορτοφόλι,
και ο Παντόχιος συνεργάτης του. Οι παραγωγοί συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καταναλωτές, καθώς το θράσος των αετονίχηδων δεν έχει όρια. Εμένα πίσω από εδώ, από το ταμείο, μπήκε ο άλλος από πίσω από εκεί. Πώς να τον πάρω χαμπάρι και μου πήρε λεφτά από το ταμείο. Και τον πιάσαμε στα πράσα που λένε. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κλέφτες αρπάζουν ακόμη και σακούλες με τρόφιμα χωρίς να τους αντιληφθούν οι ηλικιωμένοι. Εδώ καρότσια κλέβουν. Έχει το καρότσι αλλού, βάζει τα πράγματα της μέσα, γυρνάει από εδώ να πάει, πάει το καρότσι, έφυγε. Γεμάτο το καρότσι, πατάτες, ντομάτες, από όλα μέσα. Κοιτάζει άλλοι που είναι το καρότσι έχει πετάξει. Η δράση των επιτίδιων έχει αναστατώσει τους υπεύθυνους των λαϊκών αγορών, οι οποίοι θα ιδιωτικοποιήσουν τα μέτρα φύλαξης για την προστασία των καταναλωτών. Σε απόγνωση είναι η οδηγία από την μεγάλη αύξηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων. Θα δούμε τον συναδελφό μου τον Κώστα Κλουφέτο, αλλά και τον Γιώργο Βαρεμένο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μακρυβέλιο, μέλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Αττικής. Κώστα Κλουφέτο, από τις πληροφορίες που να ξεκινήσουμε και να πάμε μετά στον κύριο Μακρυβέλιο. Λοιπόν, οι τιμές στα βενζινάδικα. Πόσο έχουν πάρει πάνω? Δύο λεπτά δείξαν οι τιμοληψίες που ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τα 93,4 λεπτά έφτασαν τα 95,5 λεπτά. Η μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι τιμές, όπως βλέπουμε, συνεχίζουν την αναδοχή τους πορεία. Στο κόκκινο είναι περιοχές ακριτικές και νησιωτικές περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι σε αρκετούς νομούς έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ. Βλέπουμε το Λασίθι, η τιμή έχει φτάσει στο 1 ευρώ και 7 λεπτά. Στα Χανιά 1 ευρώ και 6 λεπτά. Ρέθυμνο, Φωκίδα και Κεφαλονιά. 1 ευρώ και 5 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης. Κεφαλονιά, Ηράκλειο, Δωδεκάνησα, 1 ευρώ και Κέρκυρα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Στοιχείο, 1 ευρώ και 3 λεπτά. Στη Σάμο, 1 ευρώ και 2 λεπτά. Και στη Λευκάδα, 1 ευρώ και 1 λεπτό το λίτρο. Και όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η άνοδος θα είναι μεγαλύτερη. Πάμε δηλαδή σε λίγες εβδομάδες για μέση τιμή στο 1 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, χρειαζόμαστε για τις διακοπές μας. Όπου και να πάμε από ό,τι φαίνεται. Κύριε Μακρυβέλιο, γιατί τσιμπάει τώρα? Καλησπέρα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εδώ και τρεις εβδομάδες η τιμή του αργού πετρελαίου πλησιάζει κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι. Αυτό πυροδοτεί την άνοδο των τιμών και στη χώρα μας. Παράλληλα πρέπει να πω ότι είναι μια εποχή που στατιστικά οι τιμές των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας έχουν μια ανωδική πορεία που ολοκληρώνεται γύρω στον Αύγουστο αυτή. Κύριε Μακρυβέλιο, αυτό το θαύμα που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν μπορούσατε ακόμα να μας το εξηγήσετε. Εκτός και να είναι κανείς, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο ίδιος ο Χριστός για να το εξηγήσει. Τι εννοώ δηλαδή? Θυμάστε, είχαμε παρατεταμένη περίοδο που είχαμε πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών των καυσίμων. Εδώ στην Ελλάδα ερχόταν μετά από καιρό. Και όχι ολόκληρη πτώση. Πώς γίνεται και όχι η ηλιοδός... ολόκληρη, όπως το είπες. Ορίστε. Όχι ολόκληρη η πτώση, όπως το είπες. Δεν προλάβουμε να χαρούμε τίποτα από την πτώση των καυσίμων. Πώς γίνεται τώρα και η αύξηση στις διεθνείς τιμές ηλικιωδώς μεταφέρεται στο πρατήριο του Μίτσου στη δικιά μου την γειτονιά? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ναι. Εσείς ασχολείστε χρόνια, δεκαετίες είστε στον χώρο αυτόν. Το εξηγείτε αυτό το θαύμα? Ναι, βεβαίως, πρέπει να σας το εξηγήσω. Πρέπει να πω ότι οι τιμές αυξάνονται σε πρώτο επίπεδο στο δηληστήριο. Ανάλογα λοιπόν με την αύξηση που υπάρχει από το δηληστήριο, μετακυλίεται στις εταιρείες εμπορίας και στη συνέχεια στα πρατήρια. Αυτό το οποίο, κύριε Βαρεμένα, επισημαίνεται, πράγματι είναι ένα γεγονός του προβλήματος που υπάρχει στην αγορά πετρελοειδών στη χώρα μας, και αυτό αντικατοπτρίζεται με κάθε σημασία από τη μεγάλη απόκληση των τιμών. Είναι αδιανόητο να έχουμε αδιανόητο και απαράδεκτο 25 λεπτά αποκλίσεις από πρατήριο σε πρατήριο ή από περιοχή σε περιοχή. Τι συμβαίνει αυτό? Μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με 100 πρατήρια, λέω ένα τυχαίο αριθμό, τιμολογεί με 100 διαφορετικούς τρόπους. Αυτά έχουν επισημανθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ή ασκούν τη δική τους πολιτική πολλοί πρατηριούχοι. Να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, όλοι έχουν κάποια ευθύνη. Όλοι έχουν κάποια ευθύνη, όλα, αλλά κυρίως η ευθύνη δεν είναι στους πρατηριούχους. Είναι η βιτρίνα η πρατηριούχη. Και η Επιτροπή τι κάνει, το παρατηρεί? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ άκουσα το Υπουργείο Ανάπτυξης, για παράδειγμα, να λέει θα βάλω ταμιακές μηχανές στα πρατήρια. Καμία σχέση με τις τιμές. Απολύτως καμία σχέση με τις τιμές. Και εδώ είναι το σπουδαίο, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Παυλόπουλε, λέει σε ένα σημείο του πορίσματος ότι η διαμόρφωση των τιμών στο δηληστήριο γίνεται με αδιαφανή τρόπο. Ξέρετε τι λέει αυτό? Πάρα πολλά. Και τελικά εμείς πάμε πάλι στις ταμιακές μηχανές, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών.
Μάλιστα. Εμείς πάντως πρέπει να το πάρουμε απόφαση από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Βαρεμένο και Κώστα Κλουφέτο, ότι στην Ελλάδα ακριβή βενζίνη θα πληρώνουμε, φθηνή όχι. Είτε πέφτει, είτε μένει στάσιμο. Κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, λέω το εξής. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μακρυβέλιο το εξής, πριν πείτε, κύριε Μακρυβέλιο. Τι σημαίνει 1 ευρώ και 5 λεπτά μέση τιμή στο Ηράκλειο? Δηλαδή, οι καταναλωτές εκεί οδηγεί πόσο την πληρώνουν, 1,10, 1,15, 1,20? Κοιτάξτε, πόσο αν η μέση τιμή είναι 1 ευρώ και 5 λεπτά, σημαίνει ότι θα υπάρχουν τιμές και 1,10. Έτσι, υποθετικό είναι αυτό, αλλά για να βγάζουμε μία μέση τιμή 1 και 5 λεπτά, άρα έχουμε μεγαλύτερες τιμές σε κάποια παρατήρια. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι βγαίνουν οι βενζινοπόλες, λένε και δικαιολογούν την κατάσταση με το δικό τους τρόπο, οι εταιρείες ή τα δηληστήρια αναλόγως. Την ευθύνη για την λειτουργία της αγοράς την έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι κάνει η Επιτροπή, περιμένω... πριν κύριε Μακρυβέλιο, τι κάνει, το παρατηρεί? Το παρατηρεί, αλλά... Τι? Γιατί δεν τιμωρεί? Εγώ λοιπόν κάνει, δηλαδή, περιμένω να βγει το Υπουργείο Ανάπτυξης και να μας πει ποιοι ευθύνονται για τις μεγάλες αποκλίσεις. Εκεί εστιάζεται το όλο θέμα. Εσείς μας είπατε 100 διαφορετικά παρατήρια. Έτσι, μπορεί να έχουν 100 διαφορετικές τιμές. Έτσι είναι. Πώς δηλαδή, όπως ξυπνήσουν το πρωί? Ναι, ναι, όχι τα παρατήρια. Ναι. Η τιμολόγηση από τις εταιρείες που συνεργάζονται. Τώρα, αυτά είναι ψηλά είναι γράμματα το για τους ότι υπάρχει οδηγούς. Διαφορά όμως δεν σημαίνει ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σύμφωνοι, είναι ψηλά γράμματα, βλέπουν, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε να γιατί επικρατεί αυτή η κατάσταση. Όλο ένα περισσότερο. Δηλαδή έχει γίνει πια μόνιμος βαχνάς. Πηγαίνει ο κόσμος σε μένα, μου λέει η βενζινοπόλη στη γειτονιά μου, ότι ο κόσμος πια έρχεται και δεν μου λέει γεμίσε το. Μου λέει βάλε μου 10 ευρώ. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Παπαδόπουλο. Βάλε μου 7 ευρώ, ό,τι έχει πάνω του. Εγώ δεν επειδή τα τελευταία πάνει εποχές που πηγαίναμε στα πρατήρια και λέγαμε φουλαρέτο. Εγώ πάντως νιώθω άσχημα που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ κάθε φορά να δικαιολογήσω μια κατάσταση η οποία διαπιστώνεται από όλους, αλλά δεν γιατρεύεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αλλάζουμε κλίμα. Κόκκινο χτύπησε η τηλεθέαση της Eurovision στις χώρες της Ευρώπης, καθώς είδαν το διαγωνισμό εκατομμύρια τηλεθεατές. Στην Ελλάδα τα παρατράγουδα για το αποτέλεσμα συνεχίζονται, ενώ ο Τζόνι Καλημέρης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υπευθύνου συμβούλου για τον διαγωνισμό. Τα φώτα της 54ης Eurovision να έσβησαν στη Μόσχα και οι θαυμαστές του Σάκη Ρουβά να τον υποδέχτηκαν σαν νικητή στο αεροδρόμιο. Οι συζητήσεις όμως καλά κρατούν. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο τα παραλυπόμενα μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού να αφορούν περισσότερο από το κυρίως γεγονός. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, τα μέσα ήταν ιδιαίτερα κριτικά απέναντι στο θεσμό, καθώς ήταν δύσκολο να πιστέψουν ότι η δική συγκέντρωσε τόσο χαμηλή βαθμολογία. A pesar de la coreografía y también de los efectos especiales, los resultados no han acompañado. Μεγάλη συζήτηση έγινε και για τις κριτικές επιτροπές και αν άλλαξαν ή όχι τις προτιμήσεις και τις ψήφους του κοινού. Μέχρι στιγμής μόνο η Ρουμανία έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα του televoting. Το ρουμανικό κοινό επέλεξε να δώσει το 12 του στη Μολδαβία και το 10 στην Ισλανδία, κάτι που στην τελική βαθμολογία αντιστράφηκε με την ψήφο της κριτικής επιτροπής. Οι Ρουμάνοι πάλι έδωσαν ένα 8 στο Σάκη και το This is our night και προφανώς η κριτική επιτροπή διαφώνησε, χαρίζοντας την ελληνική συμμετοχή μόλις 6 πόντους, ανεβάζοντας την θέση της Ελλάδας τη Μάλτα. Αν αυτό βέβαια συνέβη σε όλες τις χώρες που μας ψήφισαν, μάλλον τότε ο Σάκης Ρουβάς θα είχε αποκομίσει περισσότερους από τους 120 πόντους που κατάφερε να συγκεντρώσει. And our 12 points go to... Greece. Για τον διαγωνισμό και την ελληνική συμμετοχή μίλησε στο Real FM ο Μέρης, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του υπεύθυνου συμβούλου της ΕΡΤ για το διαγωνισμό. Στη Eurovision πρέπει να στέλνουμε κάθε φορά ένα τραγούδι ευρωπαϊκού ύφους. Θέλω να ρωτήσω αν για παράδειγμα ήμασταν λίγο πιο πιστοί στη μουσική μας παράδοση, μήπως καταφέρναμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε κάνει προσπάθειες αρκετές φορές στο παρελθόν και στο πολύ πρόσφατο, πρόπερση δηλαδή, να πείσουμε Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ή την ποιότητα ή τον ήχο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα ελληνικά, δηλαδή και με ελληνική μουσική και με ελληνικό στίχος. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Και ενώ οι φανατικοί του θεσμού και των στατιστικών της Eurovision περιμένουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού και από τις υπόλοιπες χώρες, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε την κατάταξη των χωρών στους ημιτελικούς. Έτσι, βάσει των επίσημων στοιχείων, ο Σάκης Ρουβάς την βραδιά της 14ης Μαΐου τερμάτισε τέταρτος με 110 πόντους.
η Εστονία, το Αζερμπαϊτζάν και η Νορβηγία, που και εκείνη τη βραδιά συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους. Εκτός πάντως από τον Νορβηγό Αλεξάνδερ Ρίμπακ, εκείνη που είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι η τηλεοπτική σταθμή που μετέδιδαν τον τελικό της Μόσχας, καθώς είδαν τις τηλεθεάσεις να χτυπούν κόκκινο, με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν το διαγωνισμό. Θα μείνουμε στο θέμα, θα καλησπερίσουμε κοντά μας την κυρία Εύη Δρούτσα, την στιχουργό, τον κύριο Νίκο Ζερβό, τον σκηνοθέτη. Yes. Ο Γιώργος Βαρεμένος συνεχίζεται κοντά μας. Μάλιστα, ο κύριο Ζερβό που λέει: όχι άλλο, δεν θέλω άλλο Eurovision. Του λέω: πρέπει να το συζητήσουμε ιδιαίτερα μετά την παρέτηση του Τζόνι. Καλημέρι. Τι να κάνω, κύριε Δρούτσα, πώς είδατε το αποτέλεσμα και πώς είδατε και την παρέτηση του Τζόνι. Καλημέρι. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με τον κύριο Ζερβό ότι ελπίζω ότι είναι τελευταία ημέρα πλέον που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Φαντάζομαι πως ναι. Γιατί υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή πράγματα στον κόσμο από αυτό το πράγμα. Έτσι, με τα είναι. Οποία ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε, ναι. Αλλά όσο τους πρέπει. Εντάξει. Δεν είναι η Eurovision πρώτη σε επιλογή. Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Παυλόπουλε. Δεν Παυλόπουλε. Είναι στο πρωτοσέλιδο της επικαιρότητας. Δυστυχώς, το έχουμε κάνει, το έχουμε σε μέγα πλέον πολιτικό γεγονός. Νομίζουν όλοι ότι είναι μεγάλο πολιτικό γεγονός και αυτό είναι το λάθος μας. Αν ήταν μεγάλο πολιτικό γεγονός, θα στέλναμε δύο πολιτικούς στη Eurovision να κάναν και ντουέτο μάλιστα. Είναι λάθος αυτό που σκέφτονται όλοι. Γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και τα ρίχνουν στην πολιτική όλα. Όλα τα θέματα, ό,τι και να συμβεί, για όλα αυτά η πολιτική. Και όμως σας θυμίζω και είμαι βέβαιος ότι το προσέξατε, ότι η Αγγλία για παράδειγμα το είχε πάρει πατριωτικά το ζήτημα, γι' αυτό και έστειλε ολόκληρο Βέμπερ. Ναι, η Αγγλία όμως. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως ότι η Αγγλία έχει αντιμετωπίσει Ολυμπιακούς, η Αγγλία φέρνει το ευρώ, η Αγγλία έχει ορισμένα πράγματα και είχε πατώσει. Και το ότι στέλνει το Βέμπερ είναι πρώτον πάρα πολύ καλά για εμάς όλους οι οποίοι υπηρετούμε το τραγούδι. Έπειτα δείχνει τον πάτο που έχουμε φτάσει όλοι και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν το Βέμπερ. Και έτσι ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από εδώ και μπρος που είπε τώρα ο κύριος Καλημέρης ότι αντιμετώπισε. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τα ονόματα που δεν δεχθήκανε να πάνε με ελληνικό στίχο και ελληνικό τραγούδι στο Eurovision. Γιατί δεν τα ακούσαμε αυτά τα ονόματα από τον κύριο Καλημέρη. Που λέει ότι δεν δεχθήκανε να πάνε, παρόλο το ότι είμαι υπέρ του Σάκης, αυτό σας το λέω. Έτσι, πιστεύω ότι ο Σάκης είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους μας για την Eurovision. Όμως, νομίζω ότι ο Βέμπερ το ότι πήγε ανοίγει μια μεγάλη αγορά για ένα σοβαρό διαγωνισμό πλέον στη Eurovision τραγουδιού και όχι για αυτό το πανηγύρι που υπήρχε ως τώρα. Η Πατρίτσια Κάς της Γαλλίας, ακριβώς, η οποία είναι ακριβώς. Επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα. Μπράβο λοιπόν, ή αυτό τον νικητή, τον εκπληκτικό συνθέτη. Γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο, είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός αυτός ο καινούργιος, στον οποίο υποκλεινόμαστε όλοι εμείς. Μάλιστα. Μήπως τελικά δεν στείλαμε απλά καλό τραγούδι. Αυτό να σας πω κάτι. Μήπως τελικά δεν στέλνουμε, πάω και στον κύριο Ζερβό για να ακούσω τη γνώμη του, μήπως απλά όταν στείλαμε καλό τραγούδι, γιατί η ερμηνεία της Έλενας Παπαρίζου, για παράδειγμα, ήταν αντίστοιχα ζωντανή με αυτή του Σάκη Ρουβά. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη ζωντάνια του Σάκη Ρουβά. Κανένας. Έτσι, κανένας. Ή τη λάμψη αυτού του ερμηνευτή. Μήπως όμως τα πράγματα είναι τόσο απλά. Όταν στέλνουμε καλό τραγούδι, κερδίζουμε. Δεν στείλαμε καθόλου Ελλάδα. Όταν δεν στέλνουμε καλό τραγούδι, δεν κερδίζουμε. Με κάλυψε η κυρία Δρούζα. Τα είπε όλα, κυρία Δρούζα. Δεν μπορώ και να φύγω. Σοβαρά μιλάω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Σάκης, καταρχήν, για να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις του, είναι εκλικίατος, συμπαθέστατος, μια χαρά παιδί. Χόρεψε, κινήθηκε και υποστήριξε αυτό το pop τραγουδάκι όσο μπορούσε. Πάει αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι το λέμε κάθε χρόνο, το ξαναλέμε. Γιατί δεν πάει ένα κανονικό ελληνικό τραγούδι. Και το κανονικό δεν πάει στο λαϊκό αναγκαστικά. Μπορεί να είναι Σαββόπουλος και το λέω πάρα πολύ σοβαρά δηλαδή. Ή ένα του Σαββόπουλου τραγουδισμένο από ένα νεαρό τραγουδιστή. Δεκάδες συνδυασμοί. Και με συγχωρείτε που είμαι δυσπίστος, δεν πιστεύω τον κύριο Καλημέρη ότι έχει προτείνει σε κανέναν άλλο να πάει. Απλά η ΕΡΤ το θεωρεί δικό της μπαϊράκι. Όλο αυτό κάνει ό,τι κατεβαίνει. Τώρα εγώ δεν φαντάζομαι τις μαγείρες που θεωρώ απαράδεκτες και δεν βαριέμαι να το λέω. Δεν φαντάζομαι ότι ο κύριος Καλημέρης, ο οποίος υπέβαλε και την παρέτησή του σήμερα, είχε.